Ο Κυπριακός τύπος καρπούται σήμερα τα αγαθά της ελευθερίας έκφρασης και ελευθερωτητίας που κατοχυρώνονται στο άρθρο 19 του Συντάγματος και στο νόμο για τον τύπο. Ο τύπος στην Κύπρο σήμερα είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος και λειτουργεί χωρίς επεμβάσεις ή έλεγχο από οποιαδήποτε κρατική αρχή. Ο περιτύπου νόμος του 1989 διασφαλίζει επίσης την ελεύθερη πρόσβαση των δημοσιογράφων στις επίσημες κρατικές πηγές πληροφόρησης και κατοχυρώνει το δημοσιογραφικό απόρριτο. Ο μεγάλος αριθμός εφημερίδων και περιοδικών στην Κύπρο, που αντικατοπτρίζουν ένα ευρύ φάσμα γνωμών, απόψεων και ιδεολογιών, αποτελεί μαρτυρία για τον πλουραλισμό πληροφοριών και απόψεων που υπάρχει και για την ελευθερία που απολαμβάνουν. Μέχρι ότου όμως ο Κυπριακός τύπος φτάσει στα σημερινά επίπεδα ελευθερίας και ανεξαρτησίας, πέρασε διάφορες φάσεις και κατά καιρούς αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες και προβλήματα. Να μονόστρο και το πράσινο και να το κόψουμε λίγο στην ιστατική του. Ναι, αφού είναι θέλουμε να... Όχι, να είναι το ίδιο συνέχεια του μονόστρου ώστε να κάτσει το πάνω με το κάτω να είναι το ίδιο. Οκ. Εντάξει. Όταν κυκλοφόρησε η πρώτη εφημερίδα της Κύπρου με τίτλο «Κύπρος» στις 29 Αυγούστου του 1878, λίγους μήνες μετά τη μετάβαση από την τουρκοκρατία στην Αγγλοκρατία, ίσχυε ακόμα η ανελεύθερη Οθωμανική νομοθεσία για τον τύπο. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου 1878-1914, οι Βρετανοί τήρησαν στάση ανοχής εναντί των Κυπρίων εκδοτών και δημοσιογράφων, οι οποίοι αρθρογραφούσαν μαχητικά για την ένωση με την Ελλάδα και επέκριναν ανοιχτά τις ενέργειες ή παραλήψεις των διοικούντων. Μετά το 1914 όμως, όταν η Κύπρος περιήλθε οριστικά στην κατοχή τους και κυρίως μετά την εξέγερση του Οκτωβρίου του 1931, οι Βρετανοί εισήγαγαν περιοριστική για την ελευθεροτυπία νομοθεσία που έφτανε μέχρι και την προληπτική λογοκρισία και ποινικοποίησαν οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα της Ένωσης. Με βάση αυτή την νομοθεσία, εφημερίδες έκλεισαν και δημοσιογράφοι φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν. Την ίδια πολιτική ακολούθησαν οι Βρετανοί και κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, όταν επιβλήθηκε ο στρατιωτικός νόμος και αναστάληκαν όλες οι ελευθερίες των Κυπρίων. Κατά τη διάρκεια των 130 χρόνων ζωής του, ο Κυπριακός τύπος πέρασε και από διάφορες φάσεις εξέλιξης, τόσο όσον αφορά την εκτύπωση και εμφάνισή του, αλλά και όσον αφορά τα περιεχόμενά του. Η πρόοδος και ανάπτυξη της τυπογραφικής τεχνολογίας αντανακλούσε πάντοτε και στην εμφάνιση των εφημερίδων. Από τη στοιχειοθεσία με το χέρι και τα περιορισμένα τυπογραφικά στοιχεία, ακολούθησε η σύνθεση της λινοτυπίας και της μονοτυπίας, που βελτίωσε σημαντικά την αισθητική εμφάνιση των εφημερίδων. Η λινοτυπική linotype ήταν το δεύτερο βήμα μετά τη μονοτυπική για τη μηχανοποίηση του στοιχείου της τυπογραφίας που λέγαμε στοιχειοθεσία. Επεράσαμε από το έναν ψηφίον πλέον με τη χρήση πλήκτρων έπεφταν πάνω σε χαρκόν τα διάφορα γράμματα, αριθμοί κλπ. Αποτυπώνονταν σε γραμμές πάνω σε μολύβι και σχηματιζόταν ολόκληρη αράδα και αφού σχηματιζόταν ολόκληρη στήλη, ήταν μονόστηλα, δίστηλα, τρίστηλα, αυτό είναι δίστηλο μέγεθος, ο σελιδωτής τα έπαιρνε και σχημάτιζε την σελίδα. Η linotype που μετά σε εξελίχθηκε πιο πέρα σε intertype εισήχθη από τα ιστορικά τυπογραφία Ζαβαλή στα μέσα της δεκαετίας του 45 και διήρκεσε και τις δεκαετίες του 50, 60, 70 που έδωσε το θέση της στην φωτοσύνθεση. Η μετάβαση στη λιθογραφία και την τεχνολογία offset επέτρεψε την εισαγωγή του χρώματος και των έγχρωμων φωτογραφιών, πράγμα που προκάλεσε επανάσταση στην εμφάνιση των εφημερίδων και περιοδικών. Και τέλος, η εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών διευκόλυνε σημαντικά τη στοιχειοθεσία, σύνθεση και σελιδοποίηση του τύπου και άλλαξε ριζικά την εμφάνισή του. Όσον αφορά τα περιεχόμενα των εφημερίδων, και αυτά άλλαξαν σημαντικά.
επηρεασμένα από την τεχνολογία, την αύξηση των πηγών πληροφόρησης, τις σημαντικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, τις οποίες γνώρισε η Κύπρος τα τελευταία 100 χρόνια. Αρχικά οι κυπριακές εφημερίδες ήσαν περισσότερο σχολιογραφικές παρά ειδησιογραφικές, γιατί οι πηγές ειδήσεων ήσαν πολύ περιορισμένες. Ήσαν τετρασέλιδες και εβδομαδιαίες και το μεγαλύτερο μέρος τους καλυπτόταν από άρθρα, σχόλια, χρονογραφήματα και επιφυλίδες και πολύ λίγες διαφημίσεις. Οι ειδήσεις τους περιορίζονταν στα τηλεγραφήματα διεθνών πρακτορείων και σε αντιγραφές από ελληνικές εφημερίδες. Μετά τη δεκαετία του 1930 καθιερώνεται ο καθημερινός κυπριακός τύπος ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της τυπογραφικής τεχνολογίας αλλά και της βελτίωσης της μόρφωσης και των οικονομικο-κοινωνικών συνθήκων. Τα περιεχόμενα των εφημερίδων εμπλουτίζονται, η ειδησιογραφία τους αυξάνεται και εισάγεται δειλά-δειλά και η διεισδυτική δημοσιογραφία με αναλύσεις, συνεντεύξεις και έρευνες. Μέχρι τη δεκαετία του 1950 κάθε πόλη είχε και τις δικές της εφημερίδες. Το φαινόμενο αυτό εξαφανίζεται μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960 και επανέρχεται πάλι μετά τη δεκαετία του 1990, όταν παρατηρείται η εκτύπωση και κυκλοφορία εφημερίδων στην επαρχία και στις διάφορες πόλεις. Δημιουργείται έτσι και στη μικρή Κύπρο το καθεστώς που υπάρχει στις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Να υπάρχει δηλαδή ο εθνικός πανκύπριος και ο περιφερειακός τύπος. Πέρα όμως από τις δύο αυτές κατηγορίες, στα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε και η επανέκδοση του μειονοτικού τύπου, δηλαδή αρμενόφωνου και μαρονίτικου, ενώ ο τουρκόφωνος και αγγλόφωνος τύπος ανθεί από τις βρετανικές κατοχής και εντεύθεν. Λόγω της καθόδου μεγάλου αριθμού ξένων μεταναστών από διάφορες χώρες, αλλά και δεκάδων χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο, παρατηρήθηκε πρόσφατα και η κυκλοφορία αραβόφωνων, ρωσόφωνων, βουλγαρόφωνων, ρουμανόφωνων, φιλιππόφωνων και άλλων ξένων εφημερίδων. Ο σημερινός κυπριακός τύπος, εφημερίδες και περιοδικά, δεν υστερεί καθόλου του ευρωπαϊκού όσον αφορά το σχήμα, την εμφάνιση, την πολυχρωμία, τον αριθμό των σελίδων και την ποικιλία των περιεχομένων του, ιδιαίτερα στις κυριακάτικες εκδόσεις. Ναι. Στα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έκρηξη στην κυκλοφορία εντύπων στην Κύπρο και ιδιαίτερα περιοδικών. Κυκλοφορεί μεγάλη ποικιλία πολιτικών, οικονομικών, αθλητικών, ανδρικών, γυναικείων, παιδικών, λογοτεχνικών, κοινωνικών, lifestyle και εξειδικευμένων εφημερίδων και περιοδικών. Τις εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα μπορούμε επίσης να τις κατατάξουμε σε καθημερινές, εβδομαδιαίες, δεκαπενθήμερες και μηνιαίες. Πρόσφατα έχουμε αποκτήσει και τις πρώτες ηλεκτρονικές εφημερίδες στο διαδίκτυο. Οι καθημερινές είναι 9, οι ακόλουθες. Αλήθεια, ιδρύθηκε το 1952 και πολιτικά ιδεολογικά πρόσκειται στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο Φιλελεύθερος. Ιδρύθηκε το 1955 και είναι ανεξάρτητη. Έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία. Η Μάχη. Ιδρύθηκε το 1960. Το 1980 ανέστειλε την έκδοσή της και επανεκδόθηκε το 1992. Πρόσκειται στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Η Σημερινή. Ιδρύθηκε το 1976. Είναι δεξιά, ανεξάρτητη και ανήκει στο εκδοτικό συγκρότημα Δίας. Η Χαραυγή. Ιδρύθηκε το 1956 και πρόσκειται πολιτικά και ιδεολογικά στο ΑΚΕΛ. Πολίτης. Ιδρύθηκε το 1999. Είναι ανεξάρτητη και είναι η δεύτερη σε κυκλοφορία. Cyprus Mail. Αγγλόφωνη. Ιδρύθηκε το 1945 και είναι ανεξάρτητη. Υπάρχουν επίσης δύο ηλεκτρονικές καθημερινές εφημερίδες, η Express Οικονομική και η Offside. Οι σημαντικότερες εβδομαδιαίες είναι οι ακόλουθες. Θάρρος. Ιδρύθηκε το 1961. Πολιτικά πρόσκειται στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Είναι η εβδομαδιαία εκδοχή της Μάχης. Αντίλογος. Ιδρύθηκε το 1999 και είναι ανεξάρτητη. Το Κυπριακό Ποντίκι. Ιδρύθηκε το 2003 και πρόσκειται πολιτικά στο Δίκο. Εργατική Φωνή. Ιδρύθηκε το 1947 και αποτελεί όργανο της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου, ΣΕΚ.
Εργατικό βήμα. Ιδρύθηκε το 1956 και αποτελεί όργανο της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας, ΠΕΟ. Επικαιρότητες. Ιδρύθηκε το 1997 και εκδίδεται στη Λεμεσό. Δημόσιος υπάλληλος. Αποτελεί όργανο της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων, ΠΑΣΥΔΗ. Εσπρέσο. Ιδρύθηκε το 2008 και είναι lifestyle και αποκαλυπτική. Cyprus Weekly. Ιδρύθηκε το 1979 και αποτελεί σημαντική εβδομαδία εφημερίδα, πολυσέλιδη, ποικίλης ύλης. Κυκλοφορεί επίσης ένας αριθμός εβδομαδίων αθλητικών και διαφημιστικών εφημερίδων. Στα τελευταία χρόνια παρατηρείται επίσης το φαινόμενο της δωρεάν κυκλοφορίας εφημερίδων, η οικονομική βιωσιμότητα των οποίων στηρίζεται στη διαφήμιση. Τέτοιες εφημερίδες κυκλοφορούν ευρέως στις περιφερειακές πόλεις και στην Ήπεθρο, Πάφο, Λεμεσό, Λάρνακα, Παραλίμνη. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση στη Λευκοσία είναι η City Press. Ο κυπριακός περιοδικός τύπος ακολούθησε την ανάπτυξη και εξέλιξη των εφημερίδων. Το πρώτο κυπριακό περιοδικό Ευτέρπη κυκλοφόρησε στη Λάρνακα την 1η Δεκεμβρίου 1881. Δημιουργός του ήταν ο εκδότης της πρώτης κυπριακής εφημερίδας, Θεόδουλος Φ. Κωνσταντινίδης. Η εξέλιξη του κυπριακού περιοδικού τύπου ήταν αρχικά αργή, γιατί περιοριζόταν σε παιδαγωγικά, φιλολογικά, λογοτεχνικά και θρησκευτικά περιοδικά. Η πραγματική άνθηση του περιοδικού τύπου αρχίζει μετά τη δεκαετία του 1950 με την έκδοση το 1957 του περιοδικού «Κερί της Κύπρου», «Times of Cyprus». Μετά την Κυπριακή Ανεξαρτησία του 1960 και στα χρόνια που ακολούθησαν, παρατηρείται μια άνθηση του κυπριακού περιοδικού τύπου και ξεχωρίζουν τα περιοδικά «Ο Κόσμος Σήμερα», «Εικόνες», «Ενημέρωση», «Οι Σελίδες», «Το Περιοδικό» και «Το Flash». Η πραγματική όμως επανάσταση στον περιοδικό τύπο πραγματοποιείται στη δεκαετία του 1990 και μετά την έκδοση πολυσέλιδων έγχρωμων τηλεοπτικών περιοδικών και περιοδικών lifestyle, μερικά από τα οποία κυκλοφορούν και ως ένθετα εφημερίδων. Αναφέρουμε τα περιοδικά TV Mania, Τηλεόρες, Purple, People, Downtown και άλλα. Όσον αφορά τη διοντολογία του κυπριακού τύπου, αυτή στηρίζεται στον αυτοέλεγχο των κυπριακών δημοσιογράφων μέσα από τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Διοντολογίας, τον οποίο τα ίδια τα κυπριακά μέσα μαζικής επικοινωνίας υιοθέτησαν και η εφαρμογή του οποίου παρακολουθείται από την Επιτροπή Διοντολογίας, την οποία αποτελούν εκπρόσωποι της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και των ιδιοκτητών των εφημερίδων και των ραδιοφωνικών τηλεοπτικών σταθμών υπό την Προεδρία Ανεξάρτητου Νομικού Μεγάλου Κύρους.